ξαναρωτάω. Δεν υπήρχε τότε φλερτ. Υπήρχε αλήθεια, κάτι. Αυτό ναι, εγώ τον έβλεπα και έλεγα τι παιδί είναι αυτό. Ούτε βλέφαρο δεν είναι. Στην αρχή δεν μ' άρεσε καθόλου. Α, δεν σ' άρεσε. Θα σου πω. Αυτό το ωραίο αγόρι που όλοι είπαμε το που μπήκε. Το είδε. Δεν ήξερα κι αυτό. Όχι, εμένα δεν μ' άρεσε στην αρχή. Όχι, γιατί δηλαδή δεν σ' άρεσε. Θα σου πω. Μ' αρέσαν τα μάτια του μόνο. Και ποιο άρεσε ο χρόνο. Δεν μ' άρεσε που ήταν. Όχι. Ήταν πολύ φουσκωμένο. Ναι, την καταλαβαίνω. Μετά που έχασε λίγο. Δεν σα θυμάμαι φουσκωμένο. Θυμάστε καλά. Είναι πιο φουσκωμένο στην αρχή ήταν τεράστιο. Ήταν τεράστιο. Μετά που έχασε ήρθε στα ίσα. Μετά μπήκε και μπήκε λίγο σούπερ ήρωα. Δεν το θυμάμαι. Ήταν πάντα η εικόνα που έχω για εσάς όλους ήταν μια ταλαιπωρία. Ότι είσαστε όλοι αδύνατοι, νεύρα, πείνα. Μετά από λίγο. Ναι. Όχι. Μετά από λίγο όχι εμείς οι γυναίκες. Μπορώ να σε ρωτήσω τώρα για κάτι άλλο που πέρασαν τα χρόνια. Γιατί εγώ και θέλω να μου πείτε αν το θυμάστε καθόλου εσείς, αν βλέπατε τότε. Γιατί εγώ επειδή το βλέπα τότε πολύ, θέλω να μου πεις. Με τον Ντάνο υπήρχε ένα έτσι, μια υπολανθάνουσα κατάσταση φλερτ. Σοκαρισμένη. Καλά, εγώ σαν είναι θεάτρια, αλλά και πρώτη φορά το λέω. Δεν ξέρω, σαν αίσθηση αισθανόμουν σαν κάπως... Όχι ότι παίζανε, πρόσεξε. Όχι, όχι. Δεν είδα ούτε αγκαλιές, ούτε φιλιά, ούτε ματιές, ούτε... Σαν μια αναγνώριση, ρε παιδί μου. Ίσως εκτιμούσε παραπάνω στα μάτια ναι, μου. Ναι, εντάξει, ήταν με τον Γιώργο παίζαμε και τα πιο πολλά σαν τελικά φλαγκρέις. Ξαναλέω, δεν είδα ούτε αγκαλιές, ούτε... Όχι, είχαμε πολύ μεγάλη χημεία στο αγωνιστικό κομμάτι που τρέχαμε μαζί τα τελευταία τους πόντους. Αλλά επειδή θυμάμαι ότι τότε ο Ντάνος, όλοι τα είχαν με τον Ντάνο. Εσύ τα είχες μαζί του. Κάποια στιγμή τα είχα και εγώ. Δηλαδή ήσουν και εσύ από την άλλη πλευρά. Θα σου πω. Ήταν κάποια πράγματα που δεν συμφωνούμε σε όλα. Είναι λογικό να μην συμφωνούμε με ανθρώπους σε όλα. Και ειδικά όταν είναι σε εκείνη την κατάσταση που υπάρχει ο εγκλισμός, η πείνα, τα νεύρα. Ειδικά οι γυναίκες, πολλά νεύρα. Αλλά. Πολλά νεύρα. Αλλά μπορώ να πω μετά από το. Είναι survivor όλη μας η ζωή. Αλλά μετά από τόσο χρόνια που το βλέπω, ενώ ότι ήταν, μπορώ να το πω ότι ο Γιώργος όταν μείναμε. Και φύγαν όλοι οι δικοί μου που ήμουν πιο κοντά. Ο Γιώργος με στήριξε πάρα πολύ ψυχολογικά. Γι' αυτό κάπου στο μυαλό μου. Είχαμε δηλαδή ο ένας τον άλλον. Εγώ το είχα ότι σαν να υπάρχει κάτι που ίσως και οι ίδιοι δεν το έχουν καταλάβει. Αλλά εγώ σαν τηλεθεάτρια κάτι νιώθω. Όχι, πάντα με πρόσεξε. Ξαναλέω, όχι με φρόντιζε, με φρόντιζε πολύ. Σαν αμοιβέ εκτίμηση. Είμαστε κοντά. Μια αδυναμία, έλεγε. Μετά από το 5,5 μήνες. Αλλά και εσύ σοκάρεσε. Όλη η Ελλάδα τον ήθελε τώρα και εσύ. Καλέ, μπράβο. Είναι και ωραίο παιδί. Ένα σκύρτη. Εσύ δεν τον ήθελε. Μπορεί να ήταν από μία πλευρά, ρε παιδιά, θα το μάθετε ποτέ. Δηλαδή με συγχωρείτε τότε που ήσουν μέσα survivor. Γιατί είπε προηγουμένω, όλο δεν μου αρέσει, είχε έρθει. Φουσκωτός. Δηλαδή μεταξύ των δύο. Ποιο σου άρεσε πιο πολύ. Ο Κωνσταντίνος είναι στα χρώματά μου και στα γούστα μου. Στα χρώματά μου, λέμε με το χέρι μου. Στα γούστα μου, τι να κάνω. Ωραίο παιδί αυτό. Αυτό λίγο όχι. Εκείνο ωραίο, αλλά το σώμα του είναι λίγο. Δηλαδή τι είπε. Μετά την ένωση τον είδα τον Κωνσταντίνο που πλήθηκε. Δεν βάλαμε ρούχα. Μετά τον είδα. Μίλα καλέ και εσύ που είσαι γυναίκα, στήριξε με τι μα λέει. Θέλω να σου πω κάτι. Ότι τα δύο survivor δεν ταιριάζουν. Και το πίνον άρεσε. Με είχε πολύ. Λέει τι είναι αυτή. Είναι η γυναίκα που φωνάζει, καλά, που κάνει. Με... Ήσουν έντονη γυναίκα, ναι. Δεν ήσουν τώρα. Με τι είναι αυτή η γυναίκα. Τα παιχνίδια, την ήσουν και τα λοιπά. Ναι, όχι. Ναι, εγώ ήμουν μα τι να πάει να κάνει το γιασεμάκι, ρε παιδιά μα στο survivor. Μπράβο, η γυναίκα ήταν μαχητρία.